Εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Χρήστος Παπάς. Για 3 λεπτά έχετε το λόγο. Και 2, δεν με πειράζει κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και θα το πω όπως θα το έλεγε οποιοδήποτε μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Κοίτα ποιος μιλάει. Ακούσαμε μια σχιζοφρενική, ας μου επιτραπεί να πω, τοποθέτηση του εκπροσώπου της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής δεξιάς αντιπολίτευσης που εναντιώνεται, υποτίθεται, στον εκπρόσωπο, στους εκπροσώπους εδώ τους κυρίους υπουργούς, στους εκπροσώπους της αριστερής νεοφιλελεύθερης μνημονιακής κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, τα χημικά είτε δεξιά είναι είτε αριστερά δεν πάβει να είναι χημικά. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, δεν τοποθετούμεθα εδώ για λόγους ψηφοθυρικούς ή προσποιούμενοι και μια εικονική πραγματικότητα, όπως οι λιονταρισμοί και οι υποτιθέμενες κοκορομαχίες που έκανε πριν από λίγο εδώ ο κύριος Δένδιας. Είναι ο ίδιος ο κύριος που υπερψήφισε το μνημόνιο την 14η Αυγούστου. Θυμόμαστε τότε τον προσωρινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε συνεχώς προς τον κύριο Τσίπρα και στις ομιλίες του εκείνο το περίφημο βράδυ του μνημονίου που διάφοροι είχαν πάρει και το νυπνάκο τους εδώ πέρα μέσα, έλεγε λοιπόν ψηφίστε τη συμφωνία και τα μέτρα είναι δική σας υπόθεση. Και τώρα κάνουν αντιπολίτευση. Το μνημόνιο δεν περιείχε τα μέτρα και το ασφαλιστικό που υποτίθεται σήμερα λένε δεν θα ψηφίσουμε. Τη ζημιά την έχετε κάνει ήδη, κύριε Δένδια. Υπήρχε μια περίπτωση να διασωθείτε ως κόμμα αν τότε, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ψηφίσατε όχι. Ακολουθήσατε λοιπόν την κατηφόρα των εντολοδόχων σας κι εσείς. Ακολουθήσατε τον γνωστό δρόμο της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο προσφυλής δρόμος της ξενοκρατίας που βρίσκει άξιους συνεχιστές την υποτιθέμενη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε με τους αγρότες, είμαστε στο πλευρό των αγροτών, των εργατών, των ανέργων, των επαγγελματιών που αγωνίζονται με τις ελληνικές σημαίες στους δρόμους και τις πλατείες για ένα καλύτερο μέλλον. Η Χρυσή Αυγή είναι στο πλευρό τους. Η Χρυσή Αυγή καλεί και άλλες κοινωνικές τάξεις να εξεγερθούν, γιατί αυτή είναι ο μόνος τρόπος να βρει σωτηρία αυτός ο τόπος.